Ως αγαθός ο Θεός του Ισραήλ, της ευθέσει την καρδία. Έτσι αρχίζει ο 72ος ψαλμός, ο οποίος έχει ως προήμιον εξέλιπον η ύμνη του Δαβίδ, του Ιού Ιεσέ, ψαλμός του Ασάφ. Και λέγει ο Άγιος Νικόδημος, εμείς λέει αποδείξαμε στο προήμιο της βίβλου των ψαλμών ότι οι ψαλμοί όλοι είναι του Δαβίδ. Και πώς εδώ λέγεται ότι εξέλιπον, ότι σταμάτησαν, σαν οι επόμενοι ψαλμοί να μην ανήκουν στο Δαβίδ, και απαντούμε ότι η ύμνη εξέλιπον του Δαβίδ, αλλά όχι και οι ψαλμοί. Γιατί από τους ψαλμούς που έγραφε ο Δαβίδ, άλλους μεν τους υμνολογούσε αυτός εις τον Θεόν, τους έψαλε δηλαδή και τους συνόδευε με την άβλα ή την κιθάρα του, και άλλους τους έδιδε στους πρωτοψάλτες, για να τους μελωδούν εκείνοι, όπως και αυτόν τον ψαλμό, τον 72ο, και τους υπόλοιπους 11 που ακολουθούν. Τους έδωσε εις τον Ασάφ και τους εμελώδησε. Ομοίως και άλλους ψαλμούς έδωσε σε άλλους ψαλτοδούς. Το εξέλιπο λοιπόν δηλώνει ότι οι ψαλμοί αυτοί που ακολουθούν δεν υμνολογήθηκαν από τον Δαβίδ, αν και γράφτηκαν από τον Δαβίδ. Και θα πρέπει να θαυμάζουμε πως η Θεία Χάρις του Αγίου Πνεύματος εχάρισε διαμέσου των ψαλμών διάφορα ιατρικά στα διάφορα πάθη των ανθρώπων, τα ψυχικά πάθη, όπως και τώρα έκαμε στον παρόντα ψαλμό. Γιατί ο ψαλμός αυτός αποβλέπει και θεραπεύει τους μικρόψυχους, εκείνους που σκανδαλίζονται για τα ακατάληπτα κρίματα του Θεού, για το πώς δηλαδή ενεργεί ο Θεός, της κρίσης του Θεού, όπως λέγει ο Μέγας Αθανάσιος και ο Θεόδωρος. Δηλαδή, σκανδαλίζονται κάποιοι γιατί ο Θεός υποφέρει μεν τους κακούς ανθρώπους που ευτυχούν και τους αφήνει να ευτυχούν σε αυτή τη ζωή, ενώ παραβλέπει τους καλούς ανθρώπους οι οποίοι δυστυχούν. Έτσι φαίνεται εξωτερικά. Και ο ψαλμός αυτός δίνει απάντηση σε αυτόν τον σκανδαλισμό των μικρόψυχων. Σχηματίστηκε δε ο ψαλμός αυτός εκ προσώπου του εν Βαβυλώνη σκλαβοθέντος λαού των Εβραίων και μάλιστα του εν αρέτου και θεοφιλεστέρου. Δηλαδή είναι σαν να λένε τον ψαλμό αυτό οι Εβραίοι που βρίσκονται εχμάλωτοι στην Βαβυλώνα. Και αρμόζει αυτός ο ψαλμός και σε κάθε μικρόψυχο χριστιανό, επειδή και παρατηρεί και ελέγχει δηλαδή την μικροψυχία του, αλλά και δίνει απάντηση στους λογισμούς αυτούς που έχουν οι σκανδαλιζόμενοι μικρόψυχοι. Και αρχίζει ο ψαλμός και λέγει, «Ως αγαθός ο Θεός το Ισραήλ, της ευθέσει την καρδία». Δηλαδή πόσο καλός και ευεργετικός είναι ο Θεός στους Ισραηλίτες και ιδιαίτερα σε εκείνους που έχουν καθαρή και ειλικρινή καρδία. Το «ως» είναι επιτακτικό και βεβαιωτικό, όπως λέγει ο Θεοδόρητος. «Ως αγαθός», δηλαδή όντως, πραγματικά, αληθινά είναι αγαθός και πάρα πολύ μάλιστα ο Θεός εις το Ισραηλικό λαό, επειδή διαμέσου της σκλαβιάς και των θλίψεων τον παιδαγωγεί και τον οδηγεί στη σωτηρία του. Γιατί ο Θεός δίνει τις παιδείες, δηλαδή τις παιδαγωγίες στον κάθε λαό, αλλά και στον κάθε χριστιανό, στον κάθε πιστό, όχι από μίσος, αλλά από αγάπη. Γιατί ο Θεός είναι μόνο αγάπη, είναι κατεξοχήν αγάπη.
Όχι δηλαδή ότι η μόνη του ενέργεια είναι η αγάπη, αλλά με την έννοια ότι ποτέ ο Θεός δεν έχει μίσος, ποτέ ο Θεός δεν έχει εκδικητικότητα, ποτέ ο Θεός δεν έχει κακία. Πάντοτε ενεργεί από αγάπη και με αγάπη, από φιλανθρωπία και με άπειρη φιλανθρωπία και συγκατάβαση στην ανθρώπινη αδυναμία. Ποτέ από μίσος, πάντοτε με σκοπό να διορθώσει παιδαγωγή τους ανθρώπους. Γι' αυτό και λέγει πάλι η Αγία Γραφή, «Ον αγαπά Κύριος παιδεύει, μα στη γη δε πάντα ιών, ον παραδέχεται». Δηλαδή αυτόν που αγαπάει ο Θεός τον παιδαγωγεί, όχι τον βασανίζει, αλλά του δίδει μια αγωγή, έτσι ώστε να τον κάνει καλύτερο, να τον κάνει άξιο της Βασιλείας των Ουρανών. Και μαστιγώνει πάλι παιδαγωγικά και όχι βασανιστικά κάθε ιόν που τον παραδέχεται ότι είναι πραγματικά ιός του γνήσιος και αληθινός. Όπως και ο πατέρας ενδιαφέρεται για τα γνήσια παιδιά του και τα παιδαγωγεί, ενώ για τα νόθα δεν ενδιαφέρεται, γιατί αυτά έχουν πάρει μάλιστα και τον κακό δρόμο και δεν τον ακούν. Και όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος, αυτός ο οποίος είναι απίθαρχος, αυτός δεν έχει από τον πατέρα του ούτε χάδι ούτε σκαμπύλι. Τον αφήνει ο πατέρας ως αδιόρθωτο. Αυτός όμως που είναι καλός, ο Θεός τον παιδαγωγεί για να γίνει ακόμα καλύτερος. Και έτσι είναι απόδειξη αγάπης του Θεού οι διάφορες παιδαγωγίες. Ως αγαθός ο Θεός το Ισραήλ, της ευθέσει την καρδία. Είναι αγαθός ο Θεός του Ισραήλ, όμως σε αυτούς οι οποίοι έχουν ευθεία καρδία, δηλαδή σε αυτούς οι οποίοι συλλογίζονται ορθά, γιατί η καρδία εδώ ονομάζει το λογισμό. Όταν ο άνθρωπος σκέφτεται σωστά, έχει σωστή θεώρηση του Θεού και των ενεργειών του Θεού και των κρίσεων του Θεού, όταν αποδέχεται τις εντολές και τις στηρεί, τότε είναι ευθύς την καρδία και τότε ο Θεός φανερώνεται σε Αυτόν ως αγαθός και όλες οι ενέργειες του Θεού είναι γι' Αυτόν μια ευλογία. «Εμού δε παραμικρόν εσαλεύθησαν οι πόδες, παρολίγων εξεχύθη τα διαβήματά μου», λέγει στη συνέχεια στο δεύτερο στίχο. Σε μένα όμως τον Δαβίδ παραλίγο να κλονιστούν από την αμφιβολία τα πόδια μου, δηλαδή οι πεποιθήσεις μου και οι συνετοί λογισμοί που στηρίζουν την ευσέβεια της ψυχής μου. Παραλίγο να συστούν τα βήματά μου στην πορεία της ζωής και να γλιστρίζω πέφτοντας έξω από την οδό του Κυρίου και χάνοντας την πίστη μου στην πρόνοιά Του. Πόδας εδώ που κινδυνεύουν να σαλευθούν ονομάζει ο Δαβίδ τους λογισμούς της ψυχής που στηρίζουν τον ευσεβή άνθρωπο, τους ευσεβείς λογισμούς. Λίγο έλειψε να παρατραπώ και να πέσω στον κρεμνό, το να μην πιστεύω πως ο Θεός προνοείται τον κόσμο, λέγει ο Δαβίδ. Και τα διαβήματα, δηλαδή τα διανοήματα, οι σκέψεις της ψυχής μου, λίγο έλειψε να ξεχυθούν, δηλαδή να χαυνοθούν, να τραπούν εις το χείρον, εις το κακό. Και αυτό είναι το πράγμα που χύνεται. Αυτό και χαυνώνεται και διαλύεται. Παρολίγο λοιπόν να κλονιστώ, λέγει ο Δαβίδ, κατά τους λογισμούς και κατά την πίστη μου. Γιατί ότι εζήλωσα επί της ανόμης, ειρήνη αμαρτωλών θεωρούν. Γιατί κυριεύτηκα, λέει, από ζήλια για τους άνομους ανθρώπους, επειδή έβλεπα την ευημερία και την ευεξία των αμαρτωλών. Λέγει την αιτία για την οποία κινδύνευσε να σαλευθεί και να εκχυθεί, να διαλυθεί. Γιατί ζήλωσε, έπαθε ζήλια, έπιασε ζήλια εναντίον αυτών οι οποίοι ευημερούσαν, ενώ ήσαν άνομοι. Και θεωρεί ότι θυμώνει και ζηλεύει εύλογα, δίκαια, γιατί οι άδικοι και άνομοι ευημερούν, έχουν ειρήνη και δεν πολεμούνται από δυνατότερο έθνος, αλλά απολαμβάνουν κάθε άνεση, μόλον ότι είναι
αμαρτωλοί και κακοί. Και βέβαια στη συνέχεια θα δώσει την απάντηση ο Δαβίδ. Εκείνο που πρέπει να σταθούμε και να προσέξουμε σήμερα είναι ακριβώς αυτή η αξία, η μεγάλη που έχει το ψαλτήριο. Όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, το ψαλτήρι είναι κεραυνός για τον διάβολο. Γιατί ακριβώς κάνει τον άνθρωπο ο οποίος δέχεται τους πειρασμούς και τους λογισμούς του διαβόλου να τους αντιμετωπίζει σωστά. Βοηθείται πάρα πολύ από το ψαλτήρι ώστε να μην χάνει το θάρρος του και να μην απελπίζεται ποτέ. Και ακόμα όταν είναι σε κατάσταση μιας λύπης παίρνει μεγάλη παρηγορία. Γέροντα, είπα κάποτε στον Άγιο, μου κάνει εντύπωση πως τα παιδιά καταλαβαίνουν το ψαλτήρι και θέλουν να το διαβάζουν. Το ψαλτήρι, απάντησε ο Άγιος Παΐσιος, αναπαύει όλες τις ηλικίες. Τα παιδιά μάλιστα μπορεί να τα αναπαύει περισσότερο από ό,τι αναπαύει εσένα και εμένα. Το ψαλτήρι είναι θεόπνευστο. Είναι γραμμένο με θείο φωτισμό. Γι' αυτό έχει τόσο δυνατά, τόσο βαθιά νοήματα. Όλους τους θεολόγους και όλους τους φιλολόγους να μαζέψεις ένα ψαλμό με τέτοια νοήματα δεν μπορούν να φτιάξουν. Και αν φτιάξουν κάτι θα είναι σαν ένα χάρτινο λουλούδι. Αγράμματος ήταν ο Δαβίδ, αλλά με τι βάθος έγραφε. Φαίνεται καθαρά ότι τον οδηγούσε το Πνεύμα του Θεού. Γέροντα, δεν προλαβαίνω να διαβάσω το ψαλτήρι. Καλά είναι να εξοικονομείς λίγη ώρα για να το διαβάζεις μέσα στην ημέρα. Και αν δεν έχεις πολύ χρόνο, καλύτερα είναι να διαβάσεις μισό κάθισμα και να προσέχεις τα νοήματα παρά ολόκληρο και να βιάζεσαι. Για ως γνωστόν το ψαλτήρι είναι χωρισμένο σε 20 ενότητες, οι 150 ψαλμοί. Και αυτές οι ενότητες ονομάζονται καθίσματα. Τα νοήματα του ψαλτηρίου να τα έχεις, λέει ο Άγιος, μετά συνέχεια στο νου σου. Το ψαλτήρι είναι προσευχή και μάλιστα οι πρώτοι χριστιανοί έκαναν και νοηρά προσευχή με το ψαλτήρι που το ήξεραν να παίξουν. Μερικοί παρεξηγούν τον προφήτη Δαβίδ και λένε ότι σε κάποιους ψαλμούς καταργείται. Όταν όμως ο Δαβίδ λέγει «Εκλείπει αναμαρτωλή από της γης και άνομη ώστε μη υπάρχει αυτούς», όπως λέγει στον 103ο ψαλμό, δεν εννοεί να εξολοθρευθούν οι αμαρτωλοί, αλλά να μετανοήσουν και να μην υπάρχουν αμαρτωλοί πάνω στη γη. Εγώ με το ψαλτήρι νιώθω μία αγαλίαση. Είναι όλο προφητεία, όλο παρηγοριά. Σε μια δύσκολη κατάσταση, αν διαβάσεις ψαλτήρι, νιώθεις ανακούφιση, λύτρωση, σιγουριά ότι θα βοηθήσει ο Θεός. Σωτηρία, λέει, των δικαίων παρακυρίου και υπερασπιστής αυτών εστίν εν καιρό θλίψεως. Στον 36ο ψαλμό. Το δε Θεοίμον δόξα πάντοτε, ειν και αεί και εις τους αιώνας.